Όμως είναι μία από τις σπουδαιότερες στιγμές του Δημοτικού Συμβουλίου, μιας και ψηφίζουν τον προπολογισμό μας. Από αυτή τη θέση, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας, την κυρία Καμπούρη και τον κύριο Κονδύλη, για την δουλειά τους, η οποία μας φέρνει σήμερα, μια ολοκληρωμένη δουλειά, όπως κάθε χρόνο, για να μας φέρνει σήμερα να αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Άκουσα όλους και μίλησα. Άκουσα και μάλιστα χρησιμοποιήσω την έκφραση της κυρίας Ψαράς για το ίδιο τροπάριο. Πραγματικά, επειδή έχουμε κάνει όλοι μας μέσα σε δημοτικά συμβούλια χρόνια, σε νομαρχιακά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια, ακούμε πάντα το ίδιο τροπάρι από την αντιπολίτευση. Να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις. Όταν η αντιπολίτευση θέλει να πει αντιπαραγωγικός, αντιρεαλιστικός, το ακούσαμε και σήμερα. Αντιρεαλιστικός, αντιαναπτυξιακός, αντικοινωνικός, ανεκτέλεστος. Όλα αυτά πάντα λέγονται για να δικαιολογήσουν την άρνησή τους, για να δικαιολογήσουν τη θέση τους που δεν έχουν. Εύκολη πραγματικά η κριτική, κύριε Μέτε, αλλά να έχει και βάση κιόλας. Άκουσα λοιπόν και τους τρεις αρχηγούς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν, αλλά πιο πολύ εμένω στα λόγια του κύριου Μέτε. Ρώτησε που είναι η ανάπτυξη. Και έδειξε θέματα, εκεί μου κάνει εντύπωση. Τα θέματα στα οποία, τα αναπτυξιακά, τα οποία ήταν μας τη μόνη αρχή, οι οποίοι τα δουλέψαμε, να μας κάνουν και κριτική. Αλλήμωνο. Ποιοι όταν οι προκάτοχοί τους όλοι ποτέ δεν είχαν βάλει το χέρι τους. Πού είναι το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο που είχε βαλτώσει τόσα χρόνια. Ποιος το είχε αγγίξει το αεροδρόμιο. Και ερχόμαστε σήμερα και ήδη προχωράμε τη μελέτη. Και όσο και αν δεν το θέλετε, κύριε Μαϊτέ, να ξέρετε το αεροδρόμιο θα γίνει. Ήδη έχει πει σε ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων. Και το ξέρει ο κόσμος αυτό. Όταν μπήκε στο πρόγραμμα των 5 εκατομμυρίων, αυτό ξέρετε το είχαν κινήσει άλλοι. Η δημοτική αρχή αυτή καθόταν, έτσι. Ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν και κυνήγησαν. Ποιοι ήταν αυτοί που έβαλαν εδώ να βοηθήσουμε για τον τόπο μας, να κάνουμε τη μελέτη τοπογραφική, που οι άνθρωποι δικοί σας με εσάς μαζί μας κατηγορήσατε ότι δίνουμε χρήματα σε άλλο νομικό πρόσωπο. Ποια είναι η δημοτική αρχή που ενδιαφέρεται για τον τόπο, που καταλαβαίνουμε σήμερα ότι φαραωνικά έργα μεγάλα, καινούργια αεροδρόμια, τα οποία εσείς επαγγέλλεστε, δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Αυτή τη δύσκολη εποχή, σε αυτόν τον τόπο. Εμείς κοιτάμε λοιπόν το αεροδρόμιο που έχουμε, να του μεγαλώσουμε το διάδρομό του, να μπορούν να κατεβαίνουν μεγαλύτερα αεροπλάνα. Αυτό είναι το χειροπιαστό, αυτό είναι το απτό. Και δεν είναι τα δικά σας τα οποία βγαίνετε και λέτε για καινούργια αεροδρόμια, μόνο και μόνο για να θέλετε να μηδενίσετε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής. Και να βγαίνουν ακόμα, δεν θέλω να κρίνω, ανθρώπους υψηλά ιστάμενους, σε υψηλά ιστάμενες θέσεις, οι οποίοι βγαίνουν ραδιοφωνικά και λένε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα κλπ. Δεν μας ενδιαφέρει. Ένα πράγμα σας βεβαιώνω και βεβαιώνω τον αξιωτικό λαό. Η επέκταση του διαδρόμου θα γίνει. Και θα γίνει στο άμεσο χρονικό διάστημα. Θίξαμε άλλους, ποια δημοτική αρχή είχε αγγίξει τον περιφερειακό δρόμο του νησιού της Νάξου. Ο οποίος περιφερειακός δρόμος του νησιού, ο οποίος είναι μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτός ο περιφερειακός δρόμος του νησιού, ο οποίος έτσι απλά είναι 3 επεμβάσεις. 3! Σας βεβαιώνω. Η μία είναι η επικαιροποίηση του δρόμου Αγιασού Καλαντό. Η άλλη, η μελέτη που προωθούμε και την έχουμε μέσα, Πύργος του Χυμάρου Πυργός. Και η άλλη, Μουτσούνα Κορνιδιάτικα. 3 επεμβάσεις και υπάρχει ο περιφερειακός του νησιού. Ο οποίος ο περιφερειακός του νησιού, αυτός είναι η ανάπτυξη. Και είναι ανάπτυξη γιατί δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τους αξιώτες. Οι πρώτοι κερδισμένοι στην υπόθεση είναι οι Μικροκυκλαδίτες, οι οποίοι με ένα τέτοιο δρόμο θα έρχονται πολύ κοντά, χρονικά μιλάω, στα κέντρα της διοίκησης και στα κέντρα της υγείας. Έτσι λοιπόν, αναπτυξιακές κινήσεις είναι αυτές. Αυτές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί μέσα από αυτόν τον προϋπολογισμό αυτής της Δημοτικής Αρχής. Άκουσα επίσης κριτική, και μάλιστα άκουσα κριτική από όλους, για την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Και μάλιστα στην κοινωνική πολιτική θα έλεγα να μας κρίνετε κάπου αλλού, να μας κρίνετε. Αλλά να μας κρίνετε στο κοινωνικό παντοπολείο, καλά τολμάτε. Και το λέω με πλήρη γνώση. Τολμάτε. Η Δημοτική Αρχή αυτή, πρώτη στις Κυκλάδες, μοναδική στις Κυκλάδες, έκανε κοινωνικό παντοπολείο. Οι Συριανοί μας αντιγράψανε. Τώρα έγινε πριν να βρουν το κοινωνικό παντοπολείο. Οι Νάξος είχαν το κοινωνικό παντοπολείο. Παρακαλώ να έχουμε πεινασμένους να το κομαρώνουμε. Το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο, αγαπητοί μου, στέκεται δίπλα στους δημότης μας. Γιατί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα που έχει στο λαό. Και όχι μόνο που αυτό που άκουσα, είναι απόδειξη κοινωνικής μας ευαισθησίας. Και αντί αυτού, άκουσα λέξεις ακόμα και για φασισμό. Κύριε Ψαρά, που δεν είστε, δεν ξέρω που είσαστε. Εδώ και στους άλλους. Και μάλιστα σας άκουσα και μαλώνετε και με τους άλλους για σοσιαλισμούς και τέτοια πράγματα. Αν θεωρείτε ότι η λέξη σοσιαλισμός είναι αλληλεγγύη και ανθρωπισμός, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά την έννοια αυτή πρέπει να την έχει η δικιά μας αρχή. Η δικιά μας αρχή κυριολεκτικά, και ας κάθεστε εσείς να λέτε αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς είμαστε η κοινωνική αρχή, οι οποίοι έχουμε την κοινωνική ευαισθησία, εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν την πραγματική ανάγκη, στους δημότες μας. Και εμείς το περνάμε στην πράξη και όχι στα λόγια που είσαστε μόνο εσείς. Ως προς το θέμα, άκουσα άλλα πράγματα, κορώνες για την υγεία. Η υγεία είναι ένα θέμα το οποίο, αγαπητοί μου, ένα νομικό πρόσωπο, το νοσοκομείο, το οποίο ξέρω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που έχει. Εμείς, κατά το δυνατό, στεκόμαστε δίπλα στο νοσοκομείο και δίπλα στην υγεία του λαού. Ας ρωτήσουμε τον κύριο διοικητή, τον κύριο Λάμπου, να δούμε, βοηθάει καθόλου ο Δήμος στο νοσοκομείο? Βοηθάει ο Δήμος? Ποιος έχει? Θέλεις καθαριότητα του περιβάλλοντος, θέλεις το ΕΚΑΒ που κατεβαίνει κάθε χρόνο, που το ΕΚΑΒ θα έφευγε, δεν έρχονταν εδώ πέρα και αναλαμβάνουν την διαμονή των ΕΚΑΒιτών που έρχονται κάθε χρόνο εδώ το καλοκαίρι, μόνο και μόνο για να υπάρχει η βοήθεια στο νοσοκομείο και η βοήθεια στο δημότη μας. Καλά μιλήσαμε τώρα και δεν βλέπουμε το περιβάλλον, τις επεμβάσεις που κάνουμε στο περιβάλλον. Δεν βλέπουμε γιατί δηλαδή πρέπει να πούμε τα έργα των προηγουμένων. Φυσικά είναι έργα τα οποία έχουν συνέχεια, αγαπητοί μου. Ο ΧΙΤΑ. Ο ΧΙΤΑ είναι έργο που έχει ξεκινήσει από το 2003 από την Ομαρχία. Φυσικά και δεν ήταν προηγούμενων αρχών. Αλλά με δική μας δυναμική παρουσία καταφέραμε και το ξεμπλέξαμε το ΧΙΤΑ. Ας μην ξεχνάμε το 2011, όταν εδώ μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ορισμένοι κύριοι από εδώ την πλευρά εκείνη που καθαν όλοι, όταν κάναμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το ΧΙΤΑ και πέραμε την απόφαση, όπως και η κυρία Ψαρά και η παράταξη του κύριου Μαράκη, και μας κατήγηναν παρακαλώ, που αν η καταγγελία τους δεν είχε απορριφθεί τότε από τον Γενικό Γραμματέα, σήμερα δεν θα είχαμε ΧΙΤΑ. Φυσικά λοιπόν, το έργο, τέτοια έργα, είναι θέματα τα οποία ανήκουν στη Δημοτική Αρχή. ΧΙΤΑ λοιπόν, το οποίο στο τέλος του χρόνου πρώτα ο Θεός, ή αρχές του Γενάρη όπως είναι η σύμβαση, θα παραδοθεί στην Άξο. Έργα τεράστια. Το κλείσιμο το Καδά με τα εκατομμύρια που έχω σήμερα, οι 11 σκουπιδότυποι που έχουμε, και σε λίγο θα ψηφίσουμε και το κλείσιμο των κανονικών των ενεργών Καδά που έχουμε. 11 σκουπιδότοποι στο Δήμο μας που θα κλείσουν. Γιατί προχτές που μας ήρθαν τα ΣΜΑ με 1.700.000 αγορά, τα μηχανήματα αυτά, τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά τη λύση που θα δώσουν, λύση που θα δώσει στο Δήμο μας. Ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι τα νησιά των Κυκλάδων μας, τα διαμάτια μας, δεν θα έχουν πλέον σκουπίδια. Καταπέρουν και τα φέρουν εδώ. Και πρώτα ο Θεός θα τελειώνει και ο κοιτά, το προχωρήσει ο κοιτά, θα τα αναποθέτουμε εκεί πέρα. Ξεχνάτε αυτή τη στιγμή τη στήριξη που γίνεται από εμάς για το φράγμα του Τσικαλαριού. Έργα πνοής για το νησί μας, έργα πνοής για το Δήμο μας, για τις Κυκλάδες, για την Ελλάδα. Ή το προχωράμε τόσο καιρό την Ένωση των Παραλίων με τον βιολογικό καθαρισμό. Αγαπητοί μου, αυτά και άλλα πολλά ο κόσμος τα βλέπει, ο κόσμος τα αναγνωρίζει. Τα αναγνωρίζει, γι' αυτό κιόλας μας έδωσε αυτή τη διαφορά στις εκλογές και κατέθεσε τις ελπίδες στο επάνω μας. Τη μεγάλη διαφορά που δεν την είχε ποτέ καμιά άλλη δημοτική αρχή σε άλλες εκλογές. Τη μεγάλη διαφορά των δεύτερων. Γιατί ο κόσμος βλέπει. Βλέπει ότι αυτή τη δύσκολη εποχή, την εποχή της κρίσης, το πακτολό των χρημάτων πέφτουν στο Δήμο μας. Το πακτολό κυριολεκτικά το λέω. Ξέχωρα από όλα τα υπόλοιπα που άφησα και δεν μίλησα μόνο για την κριτική που έκανα. Γιατί δεν βλέπουμε σήμερα στην παιδεία, αγαπητοί μου, πρώτο και δεύτερο δημοτικό σχολείο που είμαστε σε πρόγραμμα και τα φτιάχνουμε. Σε όλες τα 54 κτίρια τα δημοτικά τα οποία είναι μπαμπάλια, κάνουμε τις επεμβάσεις μας. Που όπως πέρυσι δεν έμεινε κανένα δημοτικό σχολείο χωρίς πετρέλαιο που να πει κάποιος θα διαμαρτυρηθεί ότι κρυώνει τα παιδιά μας και όμως παντού είμαστε τυπικοί και σωστοί. Καλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τυχαία ήταν μια αύξηση του τουρισμού. Και όσο και να θέλετε να μην το πιστέψετε, και όσο να θέλετε να το βάλετε στο γενικότερο πλαίσιο της αύξησης του τουρισμού, και φυσικά αυτή η Δημοτική Αρχή, με όλες τις κινήσεις της που κάνει, συμπεριλαμβανομένου της διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου των κινήσεων όλων των σωστών, των συμμετοχών, της εκθέσης και πράγματα, έχουμε καταφέρει και με την βέβαια και με την συνεργασία που έχουμε, όπως έχω πει και τους ευχαριστώ και πάλι, με τους δημότες μας, με τις σωστές υπηρεσίες και τις καλές υπηρεσίες και τις σωστές τιμές που προσφέρουν και φυσικά με τον τόπο αυτόν, τον θεόστατο τόπο που έχουμε, να μπορούμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό μας στα ύψη και που θα την ανεβάσουμε και την επόμενη χρονιά. Μα τι να πούμε για τον πολιτιστικό και τον αθλητικό τομέα, πρωτόγνωρες καταστάσεις για τα νησιά μας. Η καταστάση που περνάει η Νάξο σήμερα. Τόσα και τόσα θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αγαπητοί μου. Ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι τις ανησυχίες που έχουν ορισμένοι, τι θα κάνει στο μέλλον αυτός ο τόπος, να είστε σίγουροι ότι την επόμενη πενταετία όχι μόνο θα κρατηθούμε, αλλά θα αλλάξουμε το πρόσωπο αυτού του τόπου. Διότι είμαστε υποχρεωμένοι να το παραδώσουμε στα παιδιά μας. Να το παραδώσουμε στα παιδιά μας όπως αυτός ο τόπος το αρμόζει. Και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ξέρετε, εξάρτητα που λέει και η λέξη του, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δυναμικός, είναι δυναμικός, είναι ο δυναμικότερος όλων και κυριολεκτικά θα αλλάξει τη μορφή αυτού του τόπου. Σας καλώ λοιπόν τη σήμερα ημέρα να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πραγματικά αναπτυξιακός προϋπολογισμός, πραγματικά παραγωγικός και πραγματικά κοινωνικός. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και όσο και να μην θέλω να το πιστεύουν οι διάφοροι, εμένα μου αρκεί που υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος γνωρίζει, ο οποίος έχει διορατικότητα, ο οποίος αναγνωρίζει και γι' αυτό χαράσει την πορεία του. Σας ευχαριστώ.